Το 31ο Φεστιβάλ Μουσικής Παλαιός στην Ιόν συνεχίστηκε με αρκετούς μεγάλους αστέρες να καταφτάνουν για να δώσουν συναυλίες στην ελβετική πόλη. Ανάμεσά τους και ο Έλτον Τζον. Περίπου 230.000 κόσμος παρακολούθησε το εντυπωσιακό πρόγραμμα του εξαήμερου φεστιβάλ. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος δόθηκαν 290 συναυλίες σε 6 διαφορετικές σκηνές. Από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν και αυτή του θρύλου των blues, C6 Steve. Ο 73χρονος μουσικός έπαιξε τραγούδια από όλη τη διαδρομή του, αλλά και από τον πρόσφατο δίσκο του, Hubcap Music. Η γαλλική μπάντα Skip the Use ενθουσίασε με τους rock, ska και electro ήχους της, αλλά και με το Little Armageddon, την τελευταία δισκογραφική της δουλειά. Στο φεστιβάλ συμμετείχε φέτος και ο Kai Manny Marley, ένα από τα παιδιά του Bob Marley που ασχολούνται με τη μουσική και την αγαπημένη σε όλους μας ρέγγε. Ο συγκεκριμένος την μπολιάζει μάλιστα με ήχους και μελωδίες R&B και hip-hop. Ο James Blunt δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει καταφέρει με τις γεμάτες συνέστημα και ρομαντισμό συνθέσεις του να αγγίξει τις καρδιές εκατομμυρίων γυναικών. Η καινούργια του δουλειά Moon Landing προσπαθεί να χαράξει μια νέα πορεία με ένα πιο εύθυμο folk χαρακτήρα. Τα ηλεκτρονικά τάγκο του Αργεντίνου Εντουάρντο Μακάροφ και του Ελβετού Κριστόφ Μίλερ, μελών των Gotham Project, συναντούν τις pop-rock επιρροές της Κατρίν Ριγκέρ, της τραγουδίστρας των Ρίτα Μιτσούκο, σε ένα project που αποκαλείται Πλάτσα Φράνσια, το οποίο παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στην Ιόν. Ένα από τα πιο δυναμικά νέα συγκροτήματα που κάνουν θράψη είναι το γαλλικό ηλεκτροντουέτο του Carbon Airways. Από πίσω του κρύβονται τα αδέλφια Engeran και Leonor, 16 και 18 ετών αντίστοιχα, που έχουν εντυπωσιάσει τους πάντες τα τελευταία 2 χρόνια με τη δουλειά τους. Συμμετείχαν και αυτοί στο ιδιαίτερα πετυχημένο φετινό φεστιβάλ Παλαιό.